Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο 5η 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ, ενώ στις 7 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια. Βάσει των οδηγιών που έχουν εκδοθεί, οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους εξέτασης μέχρι τις 8 το πρωί, ενώ τα θέματα θα μοιράζονται στις 8.30 το πρωί. Έτσι, 102.000 υποψήφοι ετοιμάζονται να διαγωνιστούν για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει συντάξει το Υπουργείο Παιδείας για τα Γενικά Λύκεια, το πρώτο μάθημα που θα δώσουν την ερχόμενη Παρασκευή οι υποψήφοι θα είναι η νέα ελληνική γλώσσα. Στις 10 Ιουνίου θα διαγωνιστούν στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Για το επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά, για το επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, στις 12 Ιουνίου στην ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών, φυσική θετικών σπουδών και ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, στις 14 Ιουνίου στα λατινικά, την χημεία και τις αρχές οικονομικής θεωρίας και στις 18 Ιουνίου στην βιολογία. Για τα επαγγελματικά λύκεια, όπου οι Πανελλήνιες ξεκινούν αύριο, μία μέρα δηλαδή νωρίτερα από τα Γενικά Λύκεια, οι υποψήφοι θα διαγωνιστούν την πρώτη μέρα στα νέα ελληνικά, στις 8 Ιουνίου στα μαθηματικά άλγεβρα, στις 11 Ιουνίου στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών, ναυσιπλοεία, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, προγραμματισμός υπολογιστών, στις 13 Ιουνίου στην ανατομία φυσιολογία 2, στοιχεία ανατομίας φυσιολογίας 2, ηλεκτροτεχνολογία 2, ηλεκτροτεχνία, ιστορία σύγχρονης τέχνης, ιστορία των τεχνών, έργα και δημιουργία, αρχιτεκτονικό σχέδιο. Στις 15 Ιουνίου, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών, τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές βιολογικής γεωργίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, μηχανές εσωτερικής καύσης 2. Στις 19 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα ναυτικές μηχανές, μηχανές πλοίου 2, υγιεινή, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων, ηλεκτρικές μηχανές, ψηφιακά συστήματα και στις 20 Ιουνίου, τεχνολογία υλικών, οικοδομική, στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, κινητήρες αεροσκαφών 2. Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στα συγκεκριμένα μαθήματα θα ακολουθήσει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Την διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι καθόλου έτοιμο για να ανταποκριθεί στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έδωσε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, ευχόμενη καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή δύναμη, να βάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, ψυχραιμία. Φέτος, όπως ξέρετε, υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες και θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιλογές. Το ίδιο και στις οικογένειές τους και το Υπουργείο θα είναι εκεί και θα φροντίσει για το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων, στις οποίες, όπως ξέρουμε, επενδύει πάρα πολύ ψηλά η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία. Επομένως, θέλω να σας διαβεβαιώσω, είμαστε, έχει γίνει όλη αυτή η προεργασία και η προετοιμασία. Επίσης, δημοσιεύσαμε πρόσφατα και τις αυξημένες θέσεις που δίνουμε στο χαρτοφυλάκιο που έχω την ευθύνη, που είναι τα παιδιά από την επαγγελματική εκπαίδευση, διότι επειδή ενιοποιήθηκαν τα πανεπιστήμια με τα ΤΕΗ, αναμορφώσαμε το ποσοστό των θέσεων που τα παιδιά αυτά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα όνειρά τους πράξη, δηλαδή να πηγαίνουν προς την ανώτατη εκπαίδευση. Είμαστε έτοιμοι για τα κέντρα διετούς φοίτησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκεί όμως που χρειάζονται, υπάρχει το κράτος, υπάρχει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να πράττει αυτά που πρέπει για να λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα οριστικά επιστημονικά πεδία με τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΗ, όπου θα αποτυπωθούν στο νέο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφοι που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Το φετινό μηχανογραφικό, το οποίο για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνεται ή θα έχει περισσότερα από 150 νέα τμήματα και προγράμματα σπουδών για τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμη αναλυτικές πληροφορίες. Πάντως, φέτος έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στους 78.335, αυξημένος κατά 3.643 θέσεις σε σχέση με πέρυσι, με όλους τους επιτυχώντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να εισάγονται από το Σεπτέμβριο του 2019 για πρώτη φορά αποκλειστικά σε πανεπιστήμια, μιας και τα ΑΤΕΗ έχουν ενσωματωθεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.